Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Υποσιάστηκα πάρα πολύ και θέλω να σας κάνω μετόχους αυτού του ενθουσιασμού και της χαράς που ένιωσα, διαβάζοντας έναν πανηγυρικό λόγο, τον οποίον εξεφώνησε ο γνωστός σε πολλούς μας ιατρός, ο Φώτης Μιχαήλ, τον Λαγκαδά, ο οποίος είναι από τους συνεργάτες του πατρός Φωτίου του Βεζίνια. Μέσα λοιπόν στον μικρό ναό της Χορούδας, τον οποίον έχουμε επισκεφθεί αρκετοί από εμάς, ο γιατρός, ο Φώτης Μιχαήλ, εξεφώνησε έναν λόγο καταπληκτικό. Σπάνια ακούγονται τέτοιοι λόγοι. Δεν είναι πολύ μεγάλο, θέλω να τον διαβάσω και να νιώσετε κι εσείς αυτήν την χαρά που ένιωσα κι εγώ διαβάζοντας αυτόν τον λόγο. Μέσα στο ναό, στη Χορούδα. Αγαπητοί μου συμπατριώτες και εν Χριστώ αδελφοί, 28 Οκτωβρίου του 1940 υπήρξε μια μοναδική ιστορική στιγμή, όχι μονάχα για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το όχι του μεταξά το έβαλαν οι παππούδες μας βαθιά μέσα στις καρδιές τους και το μετέτρεψαν πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της Υπήρου σε νίκη. Το πήραν τα χείλη της Βέμπο και το έκαναν τραγούδι. Αντίχησε ο σκρότος δυνατός απ' άκρου εις άκρον της πατρίδος μας και αναδείχθηκε σε σύμβολο της αντίστασης και της ελευθερίας. Το αφουγκράστηκαν οι ψοφοδεείς και τάχα ισχυροί Ευρωπαίοι και νόμισαν πως ονειρεύονται. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκαν, ένας τόσο μικρός λαός να τα βάλει με μια υπερδύναμη. Ο Ιταλός πρέσβης καταφθάνει στην πρωθυπουργική κατοικία στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Η Ιταλία με τελεσίγραφο ζητάει από τους Έλληνες να παραδοθούν. Το όχι των Ελλήνων, διαστόματος του τότε πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, μέσα σε 2 ώρες βροντάει και αστράφτει στο αλβανικό μέτωπο. Ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, διοικητής του αποσπάσματος Πίνδου, στις 5 το πρωί στέλνει στους άνδρες του την εξής διαταγή. Ο ύπουλος γείτονάς μας ευνηδιαστικά μας επετέθη. Η Ελλάδα μας περιμένει από τον καθένα μας να δώσουμε ένα καλό μάθημα στον εισβολέα. Φανείτε Έλληνες και κρατήστε γερά τα όπλα με πίστη στο Θεό και στον εαυτό σας. Ζήτω η Ελλάς. Ο στρατηγός Κατσιμήτρος, διοικητής της 8ης Μεραρχίας της Υπήρου, τηλεφωνεί στο Γενικό Επιτελείο και λέει: «Μπορώ υπεύθυνα να διαβεβαιώσω τον κύριο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και το τονίζω ιδιαιτέρως ότι οι Ιταλοί δεν θα περάσουν». Τα παλικάρια μας, πολεμώντας γενναία πάνω στη Σπίνδου τις χιονισμένες κορφές, αφήνοντας άναυδους τους λογικούς και ολίγιστους Ευρωπαίους, κατάφεραν το ακατόρθωτο. Ταπείνωσαν μια παντοδύναμη τότε αυτοκρατορία. Η ιαχή αέρα έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Ιταλικών μεραρχιών. Τα ψυχρά νερά της Αδριατικής λίγο έλειψε να δεχθούν στον πάτο τους κάθε απομεινάρι από την περιλάλητη στρατιωτική μηχανή του Ιταλικού φασισμού. Και εκείνοι που τα γεράματα τους υποχρέωσαν να μείνουν στα μετόπισθεν δεν ησυχάζουν. Όπως το γεροντάκι που περιμένει τη σειρά του ανάμεσα σε νεότερους να δώσει το αίμα του για τους τραυματίες μας. Ο γιατρός της αιμοδοσίας τον βλέπει στη σειρά των αιμοδοτών και του λέει ενοχλημένος: «Εσύ παππούλη τι θέλεις εδώ?» «Ήρθα κι εγώ γιατρέ να δώσω αίμα». Ο γιατρός τον κοιτάζει με απορία και συγκίνηση. «Μη με βλέπεις έτσι γιατρέ μου, είμαι γέρος, το αίμα μου είναι καθαρό και ακόμα ποτέ μου δεν αρρώστησα. Είχα 3 γιους, σκοτώθηκαν και οι 3 εκεί πάνω. Χαλάλη της πατρίδας. Όμως μου είπαν πως οι 2 πήγαν από αιμορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα είναι και άλλοι πατεράδες που μπορεί να χάσουν τα παλικάρια τους, γιατί δεν θα έχουν οι γιατροί αίμα να τους δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου». «Άιντε πήγαινε γέρο μου», μου είπε η γυναίκα μου, «κι ας είναι για την ψυχή των παιδιών μας». Και εγώ σηκώθηκα και ήρθα. Αυτός ήταν ο λαός μας που έφτασε στο θαύμα.
το θαύμα του Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ, το θαύμα που μας χάρισε η Παναγία μας η Μεγαλόχαρη. Ο Χίτλερ, βλέποντας την αποτυχία των συμμάχων του Ιταλών, σπέβδει και τα βάζει ο ίδιος με την λεβεντιά των παππούδων μας. Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία κατελήφθησαν από τα γερμανικά στρατεύματα μέρα σε 20 μέρες. Το Παρίσι έπεσε χωρίς μάχη. Η Δανία παραδόθηκε αυθημερών. Η Ελλάδα άντεξε 250 μέρες. Το όχι των Ελλήνων καθυστέρησε αποφασιστικά την επίθεση των Γερμανών εναντίον της Ρωσίας. Ο Χίτλερ μέσα στην ρώσικη βαρυχημονιά δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Χάρη στο ελληνικό όχι, ο ναζισμός έκανε πίσω. Η Ευρώπη ανάσανε. Ξαναβρήκε την ελπίδα της ελευθερίας. Ο λαός μας ενωμένος και υπάκουος στα κελεύσματα των προγόνων μας, όχι μοναχά δεν πτωήθηκε μπροστά στην αριθμητική και στρατιωτική υπεροχή των εχθρών, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη και με το όχι χαραγμένο με αίμα στις βουνοπλαγιές της Υπήρου, παρέδωσε μοναδικά και ανεπανάληπτα μαθήματα αντιστασιακού φρονήματος σε ολόκληρη την ναζιστοκρατούμενη Ευρώπη. Αδελφοί μου, το όχι για την φυλή μας δεν είναι μια απλή λέξη. Ούτε είναι κάτι που λέχθηκε για πρώτη φορά από στόματος Ελλήνων στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Το όχι είναι ο αλάνθαστος και σταθερός βηματοδότης της αργόστρητης ιστορικής μας διαδρομής εδώ και 3.500 χρόνια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το όχι των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας και του Μαραθώνα? Ποιος δικαιούται να λησμονήσει το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου? Ποιος τολμάει να προσπεράσει ή να υποτιμήσει το όχι του Μάρκου Μπότσαρη, του Αθανασίου Διάκου, του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, του Λάμπρου Κατσόνη, του Εμμανουήλ Παπά, της Μπουμπουλίνας, της Δόμνας Βυσβίζη? Ποιος τολμά να αυθαδιάσει περιφρονώντας το όχι του Παύλου Μελά, του Καπετάν Άγρα, του Καπετάν Ράμνελη, του Γερμανού Καραβαγγέλη? Ποιος δεν αφουγκράζεται το όχι των παλικαριών του Δαβάκη? Ποιος έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει το μεγαλειώδες όχι του θρυλικού Κύπριου Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου? Η ιστορία του έθνους μας είναι μια ατέλειωτη σειρά από όχι. Και όχι μονάχα η εθνική μας ιστορία, αλλά και η εκκλησιαστική μας. Αδελφοί μου, από την ευλογημένη εκείνη ιστορική περίοδο που η Ορθοδοξία συναντήθηκε με την ελληνικότητα και ζυμώθηκαν μαζί στον άρτο της Ρωμιοσύνης, το όχι το αρχαιοελληνικό ξεπετάχθηκε από τα χαρακόμματα των μαχών για την ελευθερία και πέρασε μέσω των Αγίων μας Πατέρων το ίδιο δυνατό και στα πεδία των μαχών για την πίστη. Όποιοι Έλληνες πατέρες της καθημάς Ανατολής και να μελετήσεις, θα δεις ότι το όχι είναι το κέντρο της ζωής τους. Το όχι στην αμαρτία και στην πλάνη. Το είπαν και μαρτύρησαν. Το βροντοφόνταξαν και ο Θεός της αληθείας τους εδόξασε. Μήπως δεν άντεξε το όχι, δεν αντέταξε το όχι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην φαυλότητα του παλατιού? Μήπως δεν άστραψε το όχι του Αγίου Νικολάου πάνω στο μάγουλο του Αρίου? Μήπως δεν είπε το όχι στους θρόνους, στους αιρετικούς ο Γρηγόριος ο Θεολόγος? Μήπως δεν είπε το όχι, το μέγα και μοναδικό όχι, ο Μακάριος εκείνος Ανίρο Μάρκος ο Ευγενικός? 1.200 νεομάρτυρες, η κορυφαία αντιστασία για όλων των αιώνων, τι απάντησαν κατάμουτρα στην τουρκική βαρβαρότητα? Δεν αντέταξαν ένα τεράστιο όχι στη σκλαβιά του σώματος και της ψυχής? Ή μήπως δεν φροντοφώναξαν το όχι και ο θρυλικός μας Παπουλάκος, αγωνιζόμενος να μας σώσει από τα σαγόνια των ξενόφερτων προτεσταντών αντιβασιλέων και των ιθαγενών συνεργατών τους? Και για να έρθουμε στα χρόνια μας τα τωρινά, μήπως δεν ήταν ο ηρωικός Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης εκείνος που βροντοφώναξε όχι στην πανέρεση του οικουμενισμού και το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας? Ή μήπως δεν είπε το όχι για τους ίδιους λόγους και ο αγαπημένος μας Άγιος Παΐσιος? Αδέρφια μου, σεβαστέ μας Πάτερ Φώτιε, καλή και ωφέλιμη αναφορά μας σε κάποια ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με το νόημα της σημερινής επετείου, αλλά θεωρώ πως σε τέτοιες ώρες το καλύτερο που έχουμε να πράξουμε ως λαός είναι να συλλογιστούμε και να αναρωτηθούμε. Η σημερινή επέτειος του όχι της 28ης Οκτωβρίου του 40 μας βρίσκει άραγε αξίους απογόνους όλων αυτών των ηρώων και των Αγίων. Πόσοι από τους σημερινούς κυβερνήτες μας είναι έτοιμοι να πούν το όχι το μεταξά στις ανιστόρητες απαιτήσεις και τις απειλές των γειτόνων μας? Πόσοι από τους σημερινούς μας πολιτικούς ηγέτες έχουν τη βούληση και την αποφασιστικότητα να πούν το όχι του Τάσου Παπαδόπουλου στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας μας?
Πόσοι από τους σημερινούς πολιτικούς μας αξιωματούχους διαθέτουν τη φιλοπατρία και το φιλότιμο να πούν του όχι του πλαστήρα στην ατιμία, στις δοσοληψίες, κάτω από το τραπέζι, στην διαπλοκή και στις μίζες. Πόσοι από τους εκλεγμένους διαχειριστές του έθνους μας, του εθνικού μας πλούτου, διαθέτουν τον πατριωτισμό και την πίστη του Μακρυγιάννη να πούν το όχι στο ξεπούλημα της ελληνικής γης, των αρχαιολογικών μας χώρων, των λιμανιών μας και προπαντός αυτής της ίδιας της αξιοπρέπειας και της τιμής μας. Πόσοι από τους σημερινούς εκκλησιαστικούς μας αξιωματούχους, προσέξτε αυτό να το σχολιάσω, πόσοι από τους σημερινούς εκκλησιαστικούς μας αξιωματούχους διαθέτουν την τόλμη και την ανδρεία να πούν το όχι του παπουλάκου στις αντίχριστες αποφάσεις των πολιτικών μας και προπαντός στους αραβώνες του αντιχρίστου με την ορθοδοξία μας. Πόσοι από εμάς, τον απλό λαό, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να πούμε το όχι των παππούδων μας, στις ωρέξεις των μαυραγωρητών δανειστών μας, να πούμε το όχι στην διάλυση της παιδείας μας, το όχι στην παραχάραξη της ιστορίας μας, το όχι στις εκτρώσεις και τα ναρκωτικά, το όχι στην τηλεοπτική χιδεότητα, το όχι στην ανηθικότητα, το όχι στην προδοσία της Μακεδονίας μας, το όχι στην κατάληψη της πατρίδος μας από τους απίστους και αλλοεθνείς. Πόσοι άραγε από εμάς, τον απλό λαό, που λέμε ότι εκκλησιαζόμαστε και κοινωνούμε, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να πούμε το όχι του Γέροντα Παϊσίου στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, να πούμε το όχι του Γέροντα Ιακώβου στις συμπροσευχές και στα συγκεκαλυμμένα συντήτουργα, να βροντοφράξουμε το όχι του Αυγουστίνου Καρδιώτη στην εθνική υποδούλωση και την επανέρεση του οικουμενισμού. Σεβαστέ μας Πάτερ Φώτια, καλοί μου αδελφοί, βαριά και ασήκωτη η κληρονομιά του όχι. Ο προβληματισμός υψώνεται αμήλικτος, οι απαντήσεις θλιβερές. Δυστυχώς, το μπόι μας το σημερινό, όπως και να σταθεί απέναντι στο μεγαλείο του όχι της 28ης Οκτωβρίου του 40, αλλά και απέναντι σε κάθε όχι της εθνικής και εκκλησιαστικής μας ιστορίας, φαντάζει σπιθαμιαίο. Οι εχθροί της πατρίδος μας και της πίστεώς μας, ξένοι και ντόπιοι, κατάφεραν εν πολλής να μας ξεγελάσουν και να μας φοβήσουν. Με χίλιους τρόπους προσπάθησαν να μας μικρύνουν, να μας αφανίσουν. Δεν τα κατάφεραν όμως. Το όχι της σημερινής επετείου μπορεί να ακούγεται στις ημέρες μας κάπως αραιά και τρομαγμένα, αλλά πάντως ακούγεται. Και μερικές φορές μάλιστα ακούγεται τόσο δυνατά, που κάποιοι πουλημένοι της πολιτικής και της εκκλησιαστικής διοίκησης τρομάζουν και αναρωτιούνται. Μα καλά, με τόσο κυνηγητό, με τόσες απειλές, με τόσες διώξεις, με τόσους χρηματισμούς, με τόση φτώχεια, με τόση παραπλάνηση, με τόσες ισοπεδώσεις στην παιδεία και στην εκκλησία, πώς είναι δυνατόν και υπάρχουν ακόμη σε αυτόν τον τόπο εραστές του όχι? Πώς είναι δυνατόν και συνεχίζουν να ορθώνουν ανάστημα μιμητές ηρώων και αγίων? Είναι δυνατόν, γιατί η Ελλάδα μας είναι το αγαπημένο παιδί της Παναγιάς μας. Γιατί στην Ελλάδα μας η προσευχή και η μετάνοια δεν έλειψαν, είναι ριζωμένες βαθιά. Γιατί στην όποια δική μας αδελτηρία κράζουν δίπλα μας και απαντούν στον επίβολο τα λείψανα των Αγίων και των Ηρώων μας. Ζήτω η επέτειος του όχι της 28ης Οκτωβρίου, ζήτω η πατρίδα μας η Ελλάδα, ζήτω το γένος των Ρωμιών. Εμένα με συνεκλώνησε. Και να προσθέσω το όχι του Σεβαστιανού, γιατί είπε το όχι του Καντιώτη για το βορειοϋπηρετικό. Το όχι για το βορειοϋπηρετικό κυρίως το είπε ο Σεβαστιανός. Αυτός είπε το όχι. Και να προσθέσω και το όχι του ήρωος, του δολοφονηθέντος από τους Αλβανούς, του Κωνσταντίνου Κατσίκα, τον οποίο συκοφάντησαν, τον ύβρισαν και οι δικοί μας ακόμη. Αυτό το παλικάρι είναι ηρωικό παλικάρι, είναι ο ήρωας. Και μην ακούτε τα δελτία των ειδήσεων, όλα αυτά είναι πληρωμένα και πουλημένα. Γράφτηκε μέσα στις σελίδες τις ηρωικές των παιδιών των παλαιών, του Σολομού, του Ισαάκ στην Κύπρο και όλων των παλαιών. Τόλμησε το παλικάρι αυτό μέρα στην Αλβανία να υπερασπιστεί τη σημαία μας. Τόλμησε το παλικάρι μπροστά σε ένα στρατό, μια αστυνομία ειδικούς, να πάρει το όπλο στα χέρια του και να πει: είμαστε κι εμείς εδώ οι Βορειοϋπηρώτες, η λησμονημένη Βόρειο Ήπειρος, και να γίνει όλη αυτή η συκοφαντία, η οποία περνάει από τα κανάλια κατά ένα αισχρό τρόπο. Ήθελα λοιπόν στα όχι αυτά κυρίως να προσθέσω και το όχι του Σεβαστιανού και το όχι. Και έτσι, κοιτάξτε παρεμπιπτόντως, δυο μέρες πιο μπροστά μου ήρθε ένα βιβλίο.
Όχι, όχι στον οικουμενισμό. Το δικό μας το όχι στον οικουμενισμό. Ότι είμαστε λίγοι, αλλά λέμε ένα όχι. Επί δεκαετίες τώρα λέμε το όχι στον οικουμενισμό. Γι' αυτό μου το έστειλε από την Αθήνα, ο οποίος είναι φίλος και γνωστός του συγγραφέως Διομήδης Σταμάτη, διδάκτορος φιλοσοφίας, πρωτοψάλτου Καθεδρικού Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μητροπόλεως Ντιτρόιτ, Μίτσιγκαν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθηγητής Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος. Και γράφει εδώ μέσα του αυτός ο καθηγητής ο Σταμάτης τι αγώνας κάνει στην Αμερική μόνος του εναντίον του οικουμενισμού. Ναι, ματιά το έριξα βιαστικά, θα το διαβάσω καλύτερα. Αλλά είναι ένα θερεντικό, δηλαδή μακάρι όλοι μας να αρχίζουμε να ξεσηκωνόμαστε και να λέμε το όχι μας. Και να μην απογοητεύεστε, όλοι εμείς οι ομίγυροί μας εδώ λέμε τα δικά μας τα όχι. Και εμείς ακολουθούμε το όχι της 28ης Οκτωβρίου και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι τολμούμε και υψώνουμε το μικρό μας ανάστημα. Στους πανίσχυρους πατριάρχες, στην πανίσχυρη Λέσκη Μπέλτ, στους πανίσχυρους μασόνους, σε όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο. Και η Ελλάδα μικρή ήταν, αλλά έκανε το θαύμα. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός επειδή είμαστε μικροί, ή Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω ένα από τα θέματα επικαιρότητας. Παρακαλώ, ένα λεπτό, έχουμε άλλα θέματα. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα επικαιρότητας σημαντικά, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε σήμερα. Είναι το θέμα της αναθεωρήσεως του συντάγματος, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο την επομένη τιμή θα σας κάνω μία ενημέρωση τι σημαίνει για την Εκκλησία μας η αναθεώρηση του συντάγματος. Και επειδή εξακολουθεί επίσης στην επικαιρότητα να είναι το θέμα της Ουκρανίας, που είπε σήμερα ότι πάτερ το άρθρο σας που γράψετε για το θέμα της Ουκρανίας πριν από λίγο καιρό είναι μεταφρασμένο ήδη και το διαβάζουν οι Ρώσοι, δεν το ξέραμε πάτερ. Μεταφράστηκε το σύντομο άρθρο. Σας είχα διαβάσει λοιπόν ένα σύντομο άρθρο μου εδώ, το οποίο έγραψα για το θέμα της Ουκρανίας, όπου εκεί προσπαθούσα να αποδείξω σύντομα ότι η Ουκρανία ανήκει εκκλησιαστικά στην Εκκλησία της Ρωσίας. Αντίθετα προς τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που ψευδώς ισχυρίζεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι η Ουκρανία ανήκει στη δική της την εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Και μάλιστα κυκλοφόρησαν οι του Πατριαρχείου οι συνεργάτες, οι ερευνητές, εξέδωσαν δύο έγγραφα τα οποία έκαναν σημαία. Και λέει, για δέστε εδώ, υπάρχουν δύο έγγραφα από τα οποία έγγραφα αποδεικνύεται ότι η Ουκρανία είναι δικό μας εκκλησιαστικό έδαφος. Και όσοι δεν ξέρουν, παραπλανώνται. Με τίτλο «Τα κείμενα ομιλούν». Έτσι έγραφε το φανάρι, «Τα κείμενα ομιλούν». Να λοιπόν, εσείς που αντιδράτε τώρα για το θέμα της Ουκρανίας, διαβάστε τα κείμενα. Εγώ λοιπόν εγνώριζα πως τα κείμενα ομιλούν, αλλά υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι παραμιλούν και παρερμηνεύουν. Γι' αυτό κάθισα, σας το είχα πει την προηγούμενη φορά, κάθισα δύο εβδομάδες και έγραψα ένα εκτενέστατο άρθρο, ουσιαστικά μία μελέτη. Με τίτλο ένα βιβλίο που πιθανόν να κυκλοφορήσει και σε βιβλίο. Ένα εκτενές άρθρο με τίτλο, δεν θα το διαβάσω όλο, θέλω με μια μισή δύο ώρες. Μια μελέτη με τίτλο «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο, απόκρυψη και παρερμηνία εγγράφων». Δηλαδή αποδεικνύω εδώ ότι παρουσίασαν δύο έγγραφα ενώ υπάρχουν δεκάδες εγγράφων. Με τα οποία μάλιστα έγγραφα εγώ είχα ασχοληθεί παλαιότερα και εγώ και η πρεσβυτέρα, η Χριστίνα η Νεκταρία, η οποία δίδασκε ιστορία των Σλαβικών εκκλησιών στη Θεολογική Σχολή και γνώριζε τα περί των Σλαβικών εκκλησιών. Υπάρχουν δεκάδες εγγράφων τα οποία είναι αντίθετα προς αυτά που λέει το φανάρι και αποδεικνύουν πως πάντοτε στην ιστορία η Ουκρανία ανήκει στην Εκκλησία της Ρωσίας. Και αυτό λοιπόν είναι η απόκριση και παρερμηνία εγγράφων. Και τα δύο έγγραφα επίσης τα οποία αυτοί παρουσιάζουν ότι είναι υπέρ των δικών τους απόψεων, εγώ δίνω τη σωστή τους ερμηνεία. Από την οποία ερμηνεία αυτών των δύο εγγράφων που λένε αυτοί τα κείμενα ομιλούν, προκύπτουν τα αντίθετα συμπεράσματα από αυτά που αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν. Σας διαβάζω λοιπόν μόνο τον πρόλογο και τα συμπεράσματα και τα άλλα, αν δεν έχετε δυνατότητα να ανοίξετε το διαδίκτυο, θα κυκλοφορήσει σε βιβλίο.
το θέμα. Σύντομα να το βγάλουμε σε ένα τευχήριο και να δημοσιευθεί και στη θεοδρομία. Στο διαδίκτυο βγήκε. Στη Ρομφαία, στις Ακτίνες. Να σας πω μάλιστα ότι το προηγούμενο μικρό έγγραφο που μεταφράστηκε στα ρωσικά σε μια εβδομάδα είχε 310.000 επισκέψεις. Στα ελληνικά είχε τις επισκέψεις. Στα ελληνικά. Στα έξω, 300. Αυτό δε το άρθρο το εκτενές είναι δύο μέρες τώρα που το κυκλοφορήσαμε. Σε δύο μέρες έχει 200.000 επισκέψεις. Τόσο ενδιαφέρον προκαλεί το θέμα αυτό. Και ο πατήρ Νικόλαος μου είπε σήμερα ότι στη δική του ιστοσελίδα στην Κατάνοιξη σε δύο μέρες είχε 14.000 επισκέψεις. Προκαλεί πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Και βέβαια ο πατήρ Θεόδωρος πάλι τολμάει να πει το όχι στο σχίσμα που προσπαθεί να κάνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να τολμούμε να λέμε την αλήθεια. Ακούστε λοιπόν μόνο τα προλεγόμενα και τα συμπεράσματα αυτού του κειμένου. Και τα άλλα υπάρχουν και κείμενα μέσα και δύσκολα τα παρακολουθεί κανένας. Ακούστε λοιπόν. Σύμπασα η Ορθοδοξία, αλλά και ο λοιπός χριστιανικός κόσμος παρακολουθεί άλλος με αγωνία και ανησυχία και άλλοι με κρυφή χαρά την σύγκρουση μεταξύ των δύο εκκλησιών, Κωνσταντινούπολεως και Μόσχας, εξαιτίας της διεκδικούμενης δικαιοδοσίας στην Ουκρανία ή ακριβέστερα εξαιτίας της αυθαίρετης και αντικανονικής εισπίδησης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο κανονικό έδαφος της Εκκλησίας της Ρωσίας, όπου πάντοτε και σταθερά ανήκε το Κίεβο, εκτός κάποιων ανομάλων περιόδων ξενικών κατακτήσεων που προκάλεσαν την απεξάρτησή του από τη Ρωσία. Ήδη με άρθρο μας έχουμε εκφράσει την γνώμη μας ως παλαιόθεν ασχοληθέντες ερευνητικά με τις σχέσεις Κωνσταντινούπολης και Μόσχας. Το άρθρο μας αυτό, το τελευταίο που μεταφράστηκε στα ρωσικά, με τίτλο «Η Ουκρανία είναι κανονικό έδαφος της Εκκλησίας της Ρωσίας, δεν υπάρχουν αποδεικτικά έγγραφα υπέρ της Κωνσταντινούπολης», έτυχε ευρείας αποδοχής στο διαδίκτυο από επισκέπτες εκατοντάδων χιλιάδων. Σε μία εβδομάδα ξεπέρασαν τις 300.000 και ο αριθμός αυτός βαίνει αυξανόμενος. Εκεί είχαμε υποσχεθεί ότι ετοιμάζουμε εκτενέστερο άρθρο όπου με ευρύτερη ανάπτυξη θα παρουσιάζαμε την ιστορική αλήθεια η οποία αποκρύπτεται και κακοποιείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να υποστηριχθεί ένα σχίσμα και πιθανόν και ένας εμφύλιος παραγμός στην Ουκρανία. Θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Και τον ανάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αφού τον ανάβει, στο τέλος του εγγράφου του λέει «Σας παρακαλούμε», λέει, «επειδή θα προκληθούν ταραχές, να είστε υπέρ της ειρήνης». Δηλαδή βάζεις φωτιά και μετά λες ότι κοιτάξτε, μην καείτε. Συγκεκριμένα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να δικαιολογήσει την αντικανονική του εισπίδηση σε ξένη δικαιοδοσία δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Ο Οικουμενικός Θρόνος και η Εκκλησία της Ουκρανίας ομιλούν τα κείμενα», όπου παρουσιάζονται και σχολιάζονται δύο πατριαρχικά κείμενα από τα οποία δήθεν προκύπτει ότι το 1686 το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρεχώρησε προσωρινά το Κίεβο στην Εκκλησία της Ρωσίας και ότι έχει τώρα δικαίωμα να άρει εκείνη την παραχώρηση αφού προσωρινά την έδωσε και να χορηγήσει μονομερώς την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας της Ρωσίας στην οποία επί αιώνες ανήκει η Ουκρανία. Έχει ήδη προχωρήσει η Κωνσταντινούπολη με ολέθριο βηματισμό προς την κατεύθυνση αυτή με συνέπεια να διακόψει ήδη η Μόσχα την ευχαριστιακή κοινωνία με την Κωνσταντινούπολη και καταλογίζει σχίσμα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο διότι αποκατέστησε την κοινωνία με δύο σχισματικές παρατάξεις στην Ουκρανία τις οποίες η Εκκλησία της Ρωσίας εξακολουθεί να θεωρεί δικαιολογημένα ως σχισματικές. Στο παρόν λοιπόν εκτενέστερο άρθρο που είχαμε υποσχεθεί παρουσιάζουμε πολλά κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τα οποία προκύπτει ότι το Κίεβο ιστορικά, φυλετικά, εκκλησιαστικά ανήκει στη Ρωσία και φυλετικά ακόμη, οι Ουκρανοί είναι Ρώσοι. Αλλάξαν όπως αλλάζουν στη Μακεδονία τη γλώσσα, αλλάξαν την γλώσσα τους λίγο για να φαίνεται πως είναι διαφορετική. Όπως υπάρχει ένας Μακεδονισμός εδώ σε εμάς, υπάρχει ένας Ουκρανισμός εκεί. Στις πηγές δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Ουκρανία. Η Ουκρανία σήμερα χαρακτηρίζεται στις πηγές ως Μικρά Ρωσία. Η Μεγάλη Ρωσία της Μόσχας, η Λευκορωσία και η Μικρά Ρωσία. Ουκρανία πουθενά.
Ουκρανία είναι δημιούργημα του περασμένου αιώνος, όπως δημιούργησαν και το Μακεδονικό. Τα δύο έγγραφα που επικαλείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνηγορούν υπέρ αυτής της θέσεως, παρερμηνεύονται όμως από όσους ανέλαβαν να στηρίξουν τις αντικανονικές διεκδικήσεις της Κωνσταντινούπολης. Οι επιμέρους ενότητες του άρθρου μας περιλαμβάνουν τα εξής. Στο Ουκρανικό ζήτημα η Εκκλησία της Ρωσίας έχει δίκιο. Μια ενότητα. Κίνδυνος εθνοφιλετισμού για τις ελληνόφωνες εκκλησίες. Αυτό σας το εξηγώ λίγο. Λέω κίνδυνος εθνοφιλετισμού, δηλαδή οι ελληνόφωνες εκκλησίες, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αλβανία, τα Ιεροσόλυμα, η Αλεξάνδρεια, που έχουν προκαθημένους Έλληνες, δεν θα κοιτάξουν την αλήθεια. Επειδή ο Βαρθολομαίος είναι Έλληνας, θα πάνε λόγω εθνοφιλετισμού, λόγω πατριωτισμού με τον Βαρθολομαίο. Μόνο ότι βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό, διότι κάποιοι από αυτούς έδειξαν ότι μάλλον θα ακολουθήσουν την αλήθεια. Δύο. Ενιαία και αδιαίρετη ιστορία της Εκκλησίας της Ρωσίας περιλαμβάνει και το Κίεβο και παρουσιάζουν κείμενα του Πατριαρχείου. Αποτυχημένες προσπάθειες διαίρεσης της ενιαίας Μητρόπολης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας. Και δέστε τώρα, εδώ είναι συγκριτικά. Η κακογνωμία του Βαρλαμίτη Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα διαιρεί την Εκκλησία της Ρωσίας. Έχετε ακούσει όλοι για τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα ή περισσότεροι, είναι αυτός που κατεδίκασε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Αυτός λοιπόν ο Λατινόφρον Ιωάννης Καλέκας, αυτός έκανε την πρώτη διαίρεση της Εκκλησίας της Ρωσίας. Ένας Λατινόφρον. Β. Η ενότητα αποκαθίσταται από τον ησυχαστή Πατριάρχη Ισίδωρο, σύντροφος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, όταν ανέλαβε μετά από τον Λατινόφρονο, αποκατέστησε την ενότητα του Κιέβου και της Μόσχας. Γ. Ο αυτοκράτορ Ιωάννης Κατακουζινός υπέρ της ενιαίας Ρωσικής Εκκλησίας, με κείμενα όλα αυτά. Δ. Οι πατριάρχες Κάλιστος Α και Φιλόθεος Κόκκινος υπέρ της ενιαίας Ρωσικής Εκκλησίας. 4. Η διαίρεση της Μητρόπολης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας, έργο Ουνιτών και Λατινοφρόνων. Και παρουσιάζει ότι την διαίρεση του Κιέβου και της Μόσχας την έκαναν Ουνίτες και Λατινόφρονες, Πολωνοί. Η επανένωση Κιέβου και Μόσχας το 1686 και Πάσης Ρωσίας και η παρερμηνία των σχετικών εγγράφων. Τα δύο έγγραφα που επικαλείται η Κωνσταντινούπολη παρερμηνεύονται από δικούς της ερευνητάς. Β. Το πρώτο έγγραφο και η ορθή ερμηνεία του. Ερμηνεύω ορθά το έγγραφο, όχι η παρερμηνία που κάνει η Κωνσταντινούπολη. Γ. Το δεύτερο έγγραφο αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Και συμπεράσματα. Θα διαβάσω λοιπόν τα συμπεράσματα που τα οποία προκύπτουν από αυτήν την ανάπτυξη με κείμενα εδώ μέσα που δεν έχουμε χρόνο. Συμπεράσματα. Από την προηγηθήσα ανάπτυξη μπορεί κανείς να καταλήξει στα εξής συμπεράσματα. 1. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά πανορθόδοξη αποδοχή ασκεί ένα συντονιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των αυτοκεφάλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Φροντίζει ιδιαίτερα να λειτουργεί συνοδικά και να ενισχύει την μεταξύ τους ενότητα. Η αντισυνοδική συμπεριφορά στο Ουκρανικό ζήτημα, αυτή είναι η αποστολή του, συνοδικά να συνεννοείται. Τώρα, η αντισυνοδική συμπεριφορά στο Ουκρανικό ζήτημα και η συνεργασία του με σχισματικές παρατάξεις συνεργάζεται με δύο σχίσματα στην Ουκρανία, όχι με την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία, και η συνεργασία του με σχισματικές παρατάξεις και όχι με την κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας και την Εκκλησία της Ρωσίας, στην οποία υπάγεται, προσβάλλει τον συντονιστικό ενωπιό του ρόλο. Τι συντονιστικό ρόλο και ενωπιό έχει, αφού συνεργάζεται με τους σχισματικούς και δεν λαμβάνει υπόψη την κανονική Εκκλησία. Ήδη η Εκκλησία της Ρωσίας αμφισβητεί για πρώτη φορά τον συντονιστικό του ρόλο. Και ας πω εδώ, δώσαμε αφορμή στη Μόσχα να λέει ότι δεν αναγνωρίζουμε πλέον τον συντονιστικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Βαρθολομαίος έδωσε την ευκαιρία. 2. Οι ελληνόφωνες εκκλησίες, με βάση την ιστορική αλήθεια και την κανονική παράδοση, για να αποφευθεί το οριστικό σχίσμα, πρέπει να υποστηρίξουν τα ιστορικά και ιεροκανονικά δίκαια της Εκκλησίας της Ρωσίας και να μην στηρίζουν είτε εμφανώς είτε δια της σιωπής των την αντικανονική εισπίδωση της Κωνσταντινούπολης σε ξένη δικαιοδοσία. Αν πράξουν το αντίθετο, υποστηρίζοντας λόγω φιλογενίας και πατριωτισμού τον Έλληνα Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, περιπίπτουν στην αίρεση του εθνοφιλετισμού
τον οποίον κατεδίκασε συνοδικά η ίδια η Κωνσταντινούπολη το 1872. Τρία. Το Κίεβο είναι φυσικό και αδιαίρετο τμήμα της Εκκλησίας της Ρωσίας από την εποχή του χριστιανισμού των Ρώσων, το 1988. Εκεί έγινε ο χριστιανισμός, το Κίεβο έγινε ο χριστιανισμός. Η Κωνσταντινούπολη εφύλαξε αυτήν την ενότητα των Ρώσων και της Εκκλησίας τους. Μόνον κακόγνωμοι και αιρετίζοντες πατριάρχες σε περιόδους ξενικής κατοχής διήρεσαν εκκλησιαστικά τους Ρώσους, χαριζόμενοι σε λατινικές και ουνητικές πιέσεις και επιδράσεις. Η τωρινή κακογνωμία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, το κακογνωμία είναι μέσα από τα κείμενα άλλων πατριαρχών, και την πήρα κι εγώ για τον Βαρθολομαίο. Κακογνωμία είναι αυτό. Η κακογνωμία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος. Υποτασσόμενοι στις γεωπολιτικές και πολιτιστικές πιέσεις της Δύσεως, η οποία σχεδιασμένα καλλιεργεί και υποθάλπει την ρωσοφοβία διαιρούσα και βασιλεύουσα. Συστηματική προπαγάνδα εναντίον των Ρώσων. Ρωσοφοβία. Α, οι Ρώσοι, οι Ρώσοι. Και παρασύρονται και πολλοί από εμάς. Τέσσερα. Η συνοδική απόφαση του 1686 επανέφερε την ενότητα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας επί τη βάση της σταθερής εκκλησιαστικής πολιτικής της Κωνσταντινούπολης να κρατήσει ενωμένο το μεγάλο και πολυάνθρωπο έθνος των Ρώσων. Τώρα εγκαταλείπεται αυτή η εκκλησιαστική πολιτική και συμμαχεί η Κωνσταντινούπολη με τους Λατίνους και Φράγκους της Δύσεως και τον Ουνίτη Ποροσέγκο επιζημία όχι μόνον της Ρωσίας αλλά όλης της Ορθοδοξίας. Και πέντε, τα δύο έγγραφα που επικαλείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρερμηνεύονται και κακοποιούνται. Η υπαγωγή του Κιέβου στην Εκκλησία της Ρωσίας βάσει αυτών είναι ολοφάνερη. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι είναι προσωρινή και ότι παραμένει το Κίεβο υπό την δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό και επί 3,5 τώρα αιώνες δεν διανοήθηκε η Κωνσταντινούπολη να την διεκδικήσει. Πέρασαν 3,5 αιώνες. Γιατί δεν διεκδικούσατε, τώρα το διεκδικείτε. Μόνο τώρα με κακοποίηση και παρερμηνία των εγγράφων το επιχειρεί, χαριζόμενοι στους Ουνίτες, στους Σχισματικούς και στους Δυτικόπληκτους της Ουκρανίας και διαιρούσα τους Ορθοδόξους. Είναι μια έρευνα ιστορική η οποία απέτησε πολύ κόπο. Πρέπει να σας πω ότι καθόμουν το πρωί στην Πολυθρόνα και σηκωνόμουν το μεσημέρι. Υπέφεραν λίγο τα πόδια μου. Αλλά η αγωνία που έχω για αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία μας και η απειλή ενός σχίσματος, μεγάλου σχίσματος, μου έκανε να πω την αλήθεια. Να μην νομίζουν οι αδελφοί μας των άλλων εθνών ότι όλοι εμείς οι Έλληνες βάζουμε πάνω και από την πίστη την πατρίδα. Πρώτα είναι η πίστη, η Ορθοδοξία και μετά είναι η πατρίδα. Ού και εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Πάντες γάρ εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Με τους Σέρβους, τους Βουλγάρους, τους Ρώσους, τους Ουκρανούς, τους Ρουμάνους, χριστιανικά είμαστε αδέλφια. Όταν λοιπόν έχουν δίκιο εκείνοι, δεν θα υποστηρίξουμε το δίκαιό τους? Και θα υποστηρίξουμε τον Έλληνα Πατριάρχη που κάνει λάθος? Ναι, Δημήτρη. Παρουσιάζει πάντα και μερικού κέντρου μα εδώ των νέων χωρών και τον υποστηρίζουν στο θέμα το ουκρανικό. Παρουσιάζει πολλούς. Αλλά έχω μια μπηχτή για του νεοχωρίτε, θα πάθουν και αυτοί το ίδιο. Ναι. Θα δώσει αυτοκέφαλο ο Βαρθολομαίος και στου νεοχωρίτε. Τις διεκδικεί τις νέες χώρες ο Βαρθολομαίος. Θα πάθουν τα ίδια. Ναι, παρακαλώ, ένα χέρι σηκώθηκε. Παρακαλώ, Δημήτρη. Ο πατέρα, το ξέρω, Δημήτρη, το έχω γράψει στο προηγούμενο άρθρο. Το ξέρω. Αλλά εγώ τώρα δεν βάλω το θέμα του οικουμενισμού. Εγώ βάλω το θέμα που συζητείτε. Το θέμα του αυτοκεφάλου της Ουκρανίας. Το εξετάζω ιστορικά, με βάση τα κείμενα. Το ότι η ηγεσία της εκκλησιαστικής Ρωσίας είναι οικουμενιστική, το έχω γράψει στο προηγούμενο κείμενο. Και μάλιστα ο πατήρ Άγγελος ο Αγγελακόπουλος, που είναι μαθητής μου, ναι, όχι εκπομπή, αλλά έγραψε άρθρο αυτές τις ημέρες, συνοδοιπόριστα οικουμενιστικά, Μόσχα και Κωνσταντινούπολη, αντίθετη στις δικαιοδοσίες. Είναι γνωστό αυτό. Μα είμαστε σε επικοινωνία με τον πατέρα, με τον πατέρα Άγγελο. Ναι, πάτε Σεραφή, παρακαλώ. Πάτε, ο οικουμενισμός είναι ένα τμήμα της παγκοσμιοποίησης. Είναι μια τάση της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν όμως και άλλες τάσεις της παγκοσμιοποίησης, τις οποίες διαφέρουν το φανάρι και η Μόσχα.
Η Μόσχα μπορεί να ενδίδει στον οικουμενισμό, αλλά είναι υπέρ της πολυτεχνίας, είναι υπέρ της θέσης εκκλησίας και κράτους. Και η εκκλησία και η πολιτεία. Εναντίον της ομοφιλοφιλίας, εναντίον της παρεμβάσεως ξένων συγκτών στο κράτος τους και συνεπώς νομοθετεί χριστιανικά. Βλέπουμε τι περνάει από την Δούμα, πράγματα τα οποία θυμίζουν χριστιανική αυτοκρατορία. Το φανάρι δυστυχώς έχει υποδομηθεί εντελώς στον οικουμενισμό και στην παγκοσμιοποίηση και ενδίδει αυτή τη στιγμή και στην ομοφιλοφιλία. Θυμόμαστε ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής βράβευσε κάποιον επιφανή ομοφιλόφιλο ακτιβιστή, έναν κουόμο, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Θυμόμαστε ότι το φανάρι πήγε να προκαλέσει την σύνοδο του Κολυμπαρίου στις προκαταρκτικές επιτροπές την αποδοχή της ομοφιλοφιλίας και το περάσανε σε περιφερειακά workshops κάτω στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Θυμόμαστε ότι ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος που είναι το στόμα του φαναρίου εδώ στην Ελλάδα κατηγόρησε τον Πούτιν ως θεοκράτη, ως θεοκρατικό ηγέτη και μη θεοκρατικό ηγέτη. Και τη συνεργασία με την CIA και τη συνεργασία με τη Λέσχη Πίτερμπεργκ και το ότι οι Μασόνοι δεν βγαίνουν ελεύθερα στο φανάρι όπου έχουν ιδιαίτερη θέση για εκκλησιασμό όπως γράφουν στο Πυθαγόρα, ότι δίνουν δωρεές και παίρνουν αναγνώριση από φαναριώτες και άλλους εγώ φιλομασόνους κληρικούς, πράγματα τα οποία δεν τα κάνει η Ρωσία. Συνεπώς αυτά τα πράγματα γιατί να μην υποστηρίξουμε τη Ρωσία. Εγώ δεν τρέφω αυταπάτες ότι με βάση τα δύο μου αυτά άρθρα και το προηγούμενο και αυτό θα κατηγορηθώ για ανθεληνισμό. Θα με κατηγορήσουν ως ανθέληνα ότι υποστηρίζω ότι είμαι ρωσόφιλος. Αλλά είμαι φίλος της αληθείας, όχι της Ρωσίας. Είμαι αληθόφιλος, όχι ρωσόφιλος. Όταν υπάρχει αλήθεια, υποστηρίζω την αλήθεια. Και η αλήθεια τώρα στο θέμα αυτό, ιστορικά, με τα κείμενα του ιδίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχω δεκάδες κείμενα μέσα. Η Ουκρανία, το Κίεβο, σε όλη την ιστορία, ανήκει στην Εκκλησία της Ρωσίας. Τι θέλει και να κατέβει το Βαρθολομαίος. Ακόμη και αν πάρουμε από το 300 μόνο, το 386 που αναφέρονται τα δύο έγγραφα, και όχι από τον εχριστιανισμό των Ρώσων, ακόμη και από το 386 έχουν περάσει 3,5 αιώνες. 3,5 αιώνες λοιπόν, ακόμη και αν δεν είναι ξεκάθαρο το, θα το πω τώρα νομικά, αν δεν είναι ακόμη και ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που ανήκει η Ουκρανία, στη Ρωσία ή στο φανάρι, έχουμε χρησικτησία. 3,5 αιώνες. Θα τολμούσε κανένας να πάει σε κάποιον ο οποίος έχει ένα σπίτι επί 3,5 αιώνας και να του πει βγες από το σπίτι, δικό μου είναι. 3,5 αιώνες. Αλλά εγώ αποδεικνύω πως δεν είναι δικό του το σπίτι. Δεν ανήκει στην δικαιοδοσία του φαναρίου. Από τα ίδια τα έγγραφα του φαναρίου αποδεικνύεται, όσοι έχετε διαδίκτυο, διαβάστε το από τα κείμενα, διότι έκανα μερικές βελτιώσεις. Κυκλοφόρησε πρώτα στην Κατάνοιξη και μετά μέσα στα κείμενα έκανα κάποιες υπογραμμίσεις για να μην διαβάζει κανείς όλο το κείμενο. Έκανα υπογραμμίσεις στα κείμενα. Διαβάστε λοιπόν εκεί ότι αυτά προκύπτουν από εκεί. Ότι τα δύο έγγραφα τα οποία προβάλλει η Κωνσταντινούπολη ότι δήθεν είναι δική του δικαιοδοσία διότι προσωρινά τα έδωσε στη Ρωσία δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει μέσα από τα κείμενα. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι θα μας κατηγορήσουν και δεν ξέρω να σας πω και για αυτή την παροδία, τη συνέντευξη που έγινε αυτές τις ημέρες, αν την είδατε κάποιοι, την Τετάρτη στην ΕΡΤ1, το βράδυ στην εκπομπή αυτού του δημοσιογράφου του Χαρίτου, Focus, έγινε μία εκπομπή για το ουκρανικό θέμα. Τέτοια προπαγανδιστική εκπομπή σπανίως έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια. Ήταν προσκεκλημένη μόνον οι υποστηρικτές της πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Μητροπολίτης Αβίδου Κύριλλος, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος, ο Διευθυντής Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Παπαχρίστου, ο Κοσμήτωρας, ο πρώην Κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής Μάριος Μπέκζος και ένας δημοσιογράφος Ανδρέας Λουδάρος, και ο δικός μας εδώ ο Κοσμήτωρας, ο καθηγητής, ο Θόδωρος ο Γιάνκου. Δεν ακούστηκε μία διαφορετική φωνή. Μία διαφορετική φωνή. Όλοι εγκομίαζαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Όλοι το πείκουμε και ότι πολύ καλά κάνει και όλα είναι εντάξει και έχει δίκιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπάρχει ποιμαντική ανάγκη κάποια στιγμή. Αν πήγαινε στο Κολυμπάρι δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αν η Ρώση πήγαινε στο Κολυμπάρι δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Μια από τις αποκαλύψεις είναι αυτό που λέει ο Πατρ. Γρηγόριος. Οι περισσότεροι είπαν πως αν οι Ρώσοι πήγαιναν στο Κολυμπάρι δεν θα υπήρχε θέμα. Δηλαδή τους εκδικείται ο Βαρθολομαίος επειδή δεν πήγα στο Κολυμπάρι. Αλλά έκανε λάθος, πάτερ μου. Γι' αυτό λέω δεν υπήρχε αντίρρηση. Έκανε λάθος ο Αλεξανδρουπόλεος λέγοντας πως συζητήθηκε το θέμα του Ουκρανικού στο Κολυμπάρι και το θέμα του αυτοκεφάλου. Δεν συζητήθηκε. Έκανε λάθος, παρέστηκε, παραπληροφορούσε. Απλώς μάθαμε από αυτό ότι ένας από τους λόγους που τώρα η Κωνσταντινούπολη στρέφεται εναντίον της Ρωσίας είναι γιατί δεν πήγε στη σύνοδο του Κολυμπαρίου. Αυτό προέκυψε από εκεί. Δηλαδή τέτοια προπαγάνδα, τέτοια εκπομπή, να μην υπάρχει ένας αντίλογος. Και όλοι μονομερός. Ας καλούσαν τον Πειραιός. Ο Πειραιός τελευταία έχει πάρει πολύ καλή θέση. Ας καλούσαν τον Κυθύρον. Ας καλούσαν έναν άλλον. Γιατί μόνον τη μία πλευρά, είναι η δημοσιογραφία αληθινή αυτή. Είναι ότι ο Βαρθολομαίος αποκατέστησε στην Ουκρανία δύο σχίσματα. Χωρίς οι σχισματικοί να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Χωρίς συνοδικό δικαστήριο. Και λέει τώρα ότι με αυτοί που ήταν μέσα στα σχίσματα κανονικά δεν έχουν ούτε βάπτισμα ούτε τίποτε. Αφού δεν είχαν ιεροσύνη οι σχισματικοί επίσκοποι κτλ. Οι λαϊκοί οι οποίοι ήταν μέσα στο σχίσμα δεν έχουν. Πώς τους αποκαθιστά τώρα ο Βαρθολομαίος? Τους αποκατέστησε όλους. Τους έκανε κανονικά μέλη της Εκκλησίας. Είναι φοβερά πράγματα. Μόνος του. Δηλαδή ενώ η σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας τους αφόρησε, τους αναθεμάτισε, τους καθήρεσε. Και κανονικά πρέπει η ίδια η Εκκλησία της Ρωσίας να τους αποκαταστήσει. Αυτός ο οποίος επιβάλλει την ποινή, αυτός έρει την ποινή. Πώς έρχεσαι εσύ, πάπας είσαι? Πώς έρχεσαι εσύ και σε κάποιους που τους τιμώρησε μία αρχή, πηγαίνεις εσύ και έρεις την ποινή? Αλλά και πώς αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα το σωτηριολογικό, που αυτοί δεν έχουν βάπτισμα, γιατί είναι βαπτισμένοι, παντρεμένοι από σχισματικούς ιερείς, ουσιαστικά από λαϊκούς, πώς εσύ τους αποκαθιστάς? Ο κ. Φιλάνετος που λέει ο Αλέξανδρος, αποδείχθηκε ότι έχει παιδιά και γυναίκα μετά την κουράδα. Μετά την μεγισμός. Ναι. Ο αποστολικός κανόνα, τον οποίο εμείς επικαλούμαστε 31ος για τη διακοπή κοινωνίας, λέει ότι μπορεί κανείς να διακόψει την κοινωνία του επισκόπου του για θέματα υπερπίστεως, είτε για θέματα ευταξίας, για θέματα αδικίας. Πολύ περισσότερο μπορεί ένας επίσκοπος ή μια τοπική εκκλησία να διακόψει την μνημόνευση άλλου επισκόπου ή άλλης τοπικής εκκλησίας για τέτοιο θέμα. Αφού μπορούμε εμείς οι υφιστάμενοι να διακόψουμε σχέση προϊστάμενο για θέμα πίστεως ή αδικίας, πολύ περισσότερο μια τοπική εκκλησία έχει το δικαίωμα. Στο παράδειγμα του Νεστορίου, ο Νεστόριος πρώτα καταδικάστηκε από τοπική σύνοδο της Αλεξανδρίας και στάθηκε συνοδική απόφαση από την Αλεξάνδρεια στο Νεστόριο με μια προθεσμία αρχικά 2 εβδομάδων, η οποία μετά παρετάθη. Και μετά γίνεται παρανοχώρηση της Σύνοδος. Συνεπώς μπορεί μια τοπική εκκλησία ή μια σύνοδος διευρυμένη μερικών εκκλησιών να καταδικάσει κάποιον προσπαθώντας να προκαλέσει μια παρανοχώρηση ή Οικουμενική Σύνοδο. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και αυτό βέβαια που είχε ανοήθως, συγγνώμη, ο Αλεξανδρουπόλεος, ότι αυτό που έκανε η Ρωσία πάγοντας το μνημόσυνο είναι σχίσμα, τότε θα έπρεπε κατά συνέπεια να μας πει ο Άγιος Αλεξανδρουπόλεος όταν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διέκοψε την κοινωνία με τον Πατριαρχείο Ρουμανίας για τον ξενώνα στην Ιεριχώ. Ποιος ήταν σχηματικός, Τεροσόλυμα ή Ρουμανία? Πατέρ μου, αν πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Λοιπόν, έχουμε πάρει μια εικόνα του θέματος. Η ώρα πέρασε, βλέπω, θα κουραστήκατε όλοι. Την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, με το καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα
πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον μητρούμενον εκτορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και ικριμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ο.